Κάποια στιγμή η σημαία πέθηκε μας κούκουλα. Μας κούκουλασε και εντελώς. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Εκείνη χορέψαμε. Πάνω στο σίμωρο, ναι. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Μανώλης Γκλέζος και Απόστολος Σάντας περιγράφουν στο Φρέντι Γερμανό το πως κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Ο άνθρωπος σύμβολο της ελευθερίας και της αντίστασης απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών. Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ερίκος Δινάν λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Ο πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, όπως τον χαρακτήρισε ο Σαρλ Ντεγκόλ, φυλακίστηκε 28 φορές για τις ιδέες του και καταδικάστηκε εις θάνατον 3 φορές. Έζησε 16 χρόνια της ζωής του στην εξορία. Βουλευτής και πρόεδρος της ΕΔΑ από το 1981 μέχρι το 1989, συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 2012 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και το 2014 ευρωβουλευτής. Παρέμεινε ενεργός μέχρι το τέλος και αγωνίστηκε άοκνα για το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Κι αν πεθάνω θα σας κυνηγάει η ύπαρξή μου για να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε.